δημοκρατικό σύνολο Γερμανία. Άρα θεωρώ ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της κυπριακής κοινωνίας. Ένα λεπτό να δούμε τι λέει ο κύριος Χριστοδουλίδης και επιστρέφω. Κύριε Νεοφίτη, θα τον καλέσετε σε συστράτευση μαζί σας. Θα συζητήσω μαζί του, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι ορθό για τον κύριο Νεοφίτη να μάθει από τις τηλεοράσεις τι θα συζητήσουμε. Αλλά επαναλαμβάνω, θα ζητήσω ναι, να συναντηθώ μαζί του και να συζητήσουμε. Κάποια άλλα βήματα εντός της εβδομάδας. Υπάρχουν και άλλα βήματα. Αυτή είναι η πρώτη. Με έχετε ρωτήσει για τις αυριανές πρώτες μου κινήσεις. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα σχεδιασμό τον οποίο καθορίσαμε και θα ακολουθήσουμε και αύριο το απόγευμα αλλά και τις επόμενες μέρες. Εμείς θεωρούμε δική μας προσπάθεια και αυτό αποδεικνύει, αν θέλετε, και η ψήφος του κυπριακού λαού. Έτσι έχει αγκαλιαστεί από τον κυπριακό λαό, είναι εδώ για να ενώσει, δεν είναι εδώ για να διχάσει τον κυπριακό λαό. Έχουμε ενώπιον μας σοβαρότατες προκλήσεις, τις οποίες μπορούμε σαφώς καλύτερα να αντιμετωπίσουμε μέσα από μια συλλογική προσπάθεια και στέκουμε ειδικότερα στην ανάγκη για σπάσιμο του αδιεξόδου στο κυπριακό, αλλά και την οικονομία, την ανάγκη δημοσιονομικής πειθαρχίας, αλλά και περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας του τόπου. Ο κυπριακό λαό σημάται πολύ καλά που είχαμε και που ήμασταν πριν λίγα χρόνια και δεν θα επιτρέψει, θεωρώ, να επιστρέψουμε σε πολιτικές που ζήσαμε στο παρελθόν, πολιτικές χρεοκοπίας που ο κυπριακός λαός δυστυχώς έχει βιώσει. Μήνυμα ενότητας λοιπόν προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Μήνυμα ενότητας, γιατί εκείνο που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι προεδρικές εκλογές, δεν είναι βουλευτικές εκλογές, και εκείνο που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι η επόμενη μέρα των εκλογών, είναι να ανταποκριθούμε σε αυτά που η κυπριακή κοινωνία ζητά από όλους εμάς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.